Μεγάλη χαρά, καλώς ορίζω στην Καβάλα, μέρος της Συνόδου Καβάλα, το γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, Ανδρέα Παπανομίκο, και του εύχομαι καλή παραμονή στο λίγο χρόνο που θα είναι μαζί μας. Με την ευκαιρία αυτή του μεταφέρω από τα μέλη, οργανωμένα και εμείς, τη Νέα Δημοκρατία στην Καβάλα, τις ευχές για μια δημιουργική θητεία, για να στηριχθεί και το έργο της Νέας Δημοκρατίας, η οποία εδώ και 2 χρόνια, δεύτερο χρόνο τώρα, να το πούμε πιο σωστά, ανέλαβε με τη συγκυβέρνηση μια προσπάθεια να οδηγήσει τη χώρα σε μια ασφαλή έξοδο από την περίοδο της κρίσης. Νομίζω ότι ο κ. Παπανομίκος, με τη μεγάλη εμπειρία που είχε ως πρόεδρος της ΟΝΕΔ, θα οδηγήσει την κομματική οργάνωση σε ασφαλή λιμάνια και το έχουμε και εγώ ολόξυχα. Στο πλαίσιο της οργανωτικής ανασυγκρότησης της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για να εξελίξουμε τη Νέα Δημοκρατία σε ένα σύγχρονο πολιτικό οργανισμό. Σε ένα σύγχρονο πολιτικό οργανισμό, ο οποίος θα φουγκράζεται τα ζητήματα της κοινωνίας, θα εμπνέεται και θα εμπνέει ξανά τους πολίτες σε μια τόσο δύσκολη χρονικά συγκυρία και για τη χώρα, αλλά και για το πολιτικό σύστημα. Από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο τον οποίο έχουμε ξεκινήσει, γιατί βλέπουμε ότι ο δρόμος αυτός στο τέλος θα μας βγάλει στο φως. Η κυβέρνηση, κυρίως χάρη στην αποφασιστικότητα και στην τόλμη του Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, βεβαίως και χάρη και στις θυσίες που έχουν κάνει όλοι οι Έλληνες πολίτες, θα συνεχίσει με τόλμη, θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται, ώστε η χώρα να βγει από τα διέξοδο. Αναγνωρίζουμε ότι όλοι βιώνουμε δυσκολίες, αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, από την άλλη όμως οφείλουμε όλοι να δούμε ότι αρχίζει να φαίνεται το φως στο τούνελ. Έχουμε πετύχει σημαντικούς στόχους και από εδώ και πέρα για το 2014 ο πρωταρχικός μας σκοπός είναι να πέσουμε με τα μούτρα και να αλλάξουμε την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη, ώστε όλοι μας αρχίσουμε να βλέπουμε πιο χειροπιαστά αποτελέσματα. Πάμε σε καμία περίπτωση στη λογική να δώσουμε χρήματα και να ανακοινώσουμε επίσημα στηρίξεις. Πιστεύουμε ότι οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει να αναδεικνύουν τους καταλληλότερους ανθρώπους, αυτούς που θεωρούν πιο έντιμους, πιο ικανούς, τους καταξιωμένους, οι οποίοι θα μπορούν να απαντούν στα ζητήματα των πολιτών και να έχουν συγκεκριμένη αυτοδιοικητική ατζέντα. Οπότε, εμείς, αφού αναδειχθούν οι υποψηφιότητες, θα ζητήσουμε τους δημότες, σε κάθε δήμο, σε κάθε περιφέρεια, να σταθούν στο πλευρό εκείνων οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν στα αιτήματα που έχουν οι δημότες και από την άλλη να έχουν τα στοιχεία που σας ανέφερα προηγουμένως. Υπήρχε κάποια πληροφόρηση ότι έχει γίνει μια δημοσκόπηση στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας για το ποιους θέλουμε να είναι υποψήφοι. Έχει γίνει αυτή η δημοσκόπηση? Από δική μας πλευρά δεν έχει γίνει τίποτα.